Εκτός από την δική σας, το δικό σας σχόλιο, θέλω να μου πείτε και για το προσκλητήριο Τσίπρα προκειμένου να γίνει δημοψήφισμα για τη ΔΕΗ. Θα σας πούμε. Καταρχάς, πρώτο ζήτημα, ότι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης σήμερα δεν έχουν καμία απολύτως πρωτοτυπία. Αν ανατρέξετε στο παρελθόν, στα τέλη της δεκαετίας του 90, θα δείτε τότε για την επικείμενη απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούσαν. Τι δηλαδή, ότι θα είναι πιο φτηνά τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, θα γίνουν επενδύσεις, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Έχει περάσει από τότε ένας ικανός χρόνος για να μπορούμε να βγάλουμε αδιάστατα συμπεράσματα. Ούτε τα τιμολόγια μειώθηκαν, αντίθετα αυξηθήκαν, διπλασιάστηκε το τιμολόγιο για τη λαϊκή κατανάλωση και βεβαίως οι θέσεις των εργαζόμενων μειώθηκαν, ανατράπηκαν οι εργασιακές. Η τιμή της πρώτης ύλης δεν μας ενδιαφέρει, ανατράπηκαν, κύριε, ακούστε να δείτε, κύριε Πρωτοσάν, πόσο κόστιζε το πετρέλαιο τότε, πόσο κοστίζει σήμερα. Θα πω και για την πρώτη ύλη, κύριε Πρωτοσάλτε. Άρα λοιπόν έχουμε αύξηση των τιμολογιών, έχουμε επιδείνωση στις θέσεις των εργαζόμενων, ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί ακριβώς το κράτος ήταν γενναιόδωρο να δίνει τεράστιες επιδοτήσεις στους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους να στήσουν στην πράσινη ανάπτυξη και ταυτόχρονα είχε μια εγγυημένη τιμή σκανδαλώδη για να μπορούν να βγάζουν τεράστια κέρδη. Άρα λοιπόν είναι ένα αυτό. Δεύτερο ζήτημα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είναι κεραυνός σε νεθρία. Είναι κρίκος στην αλυσίδα απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση. Και μάλιστα είναι ενταγμένο στο τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλάει για διασύνδεση των δικτύων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2015. Άρα καταλαβαίνετε την ανηφόρα που θα τραβήξουν οι τιμές. Και από αυτή την άποψη, εμείς ως ΚΚΕ δεν κάνουμε μία μάχη οπισθοφυλακής. Δηλαδή να υπερασπιζόμαστε το σήμερα. Μάχη οπισθοφυλακής, γιατί... μισό λεπτό, είναι αυτή που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, δεν κάνουμε ακριβώς μάχη οπισθοφυλακής να υπερασπιστούμε το σήμερα, γιατί διαπάλει ανάμεσα στο διαμορφωμένο σήμερα και σε αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με τη μικρή ΔΕΗ, για παράδειγμα. Μισό λεπτό, κύριε Καραθανασόπουλε, για να βγάλουμε και καμία είδηση. Εμείς λειτουργούμε και με αυτό το κριτήριο, το δημοσιογραφικό. Ναι. Συνεπώς, λέτε εσείς όχι σε αυτό που λέει ο Τσίπρας, να μαζευτούμε 120 για το δημοψήφισμα. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη. Ελάτε. Γιατί λέω μάχη οπισθοφυλακής? Γιατί επί της ουσίας η διαπάλη ανάμεσα στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος και σε αυτό που θέλει να διαμορφώσει η κυβέρνηση είναι επί της ουσίας διαπάλη αντιτιθέμενων επιμέρους οικονομικών συμφερόντων. Γιατί τώρα η ΔΕΗ είναι μετοχοποιημένη, υπάρχει ένα 49% που έχουν επενδύσει, ναι, μεγάλα funds, ναι, ναι, και δεν θέλουν να χάσουν την κυρίαρχη θέση που έχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτή λοιπόν την άποψη, γι' αυτό λέμε ότι είναι μάχη οπισθοφυλακής. Εμείς τι λέμε? Πώς πρέπει να απαντήσουμε κάποιοι στη βασική αντίφαση? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τεράστιες πηγές για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και να υπάρχει ταυτόχρονα και ενεργειακή φτώχεια? Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες? Από τη στιγμή που στη μέση λοιπόν μπαίνει το καπιταλιστικό κέρδος και με εργαλείο την απελευθέρωση της αγοράς, που είναι πανευρωπαϊκή υπόθεση, τότε υπάρχει το πρόβλημα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τι ζητάμε λοιπόν στη θέση αυτή? Να καταργηθούν και να μπουν επί της ουσίας στο δημοψήφισμα όλοι οι νόμοι που έχουν εφαρμοστικό χαρακτήρα και προβάλλουν την απελευθέρωση αγοράς, ναι, ηλεκτρικής ενέργειας, τη μετοχοποίηση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτή και είναι... όχι αποσπασματικά. Αυτή είναι η δική σας αντιπρόταση. Πείτε μας και, κύριε Καραθανασόπουλε, ναι, πείτε μας και την πληροφορία. Όταν εσείς αντιπροτείνατε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε δεκτό το αιτημά στην πρότασή σας? Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Εμείς ξεκαθαρίσαμε, ωραία, ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε ένα δημοψήφισμα που έχει ένα αποσπασματικό χαρακτήρα, που βλέπει δηλαδή το δέντρο, ναι, και όχι το δάσος. Πάντως μας έδωσε την είδηση τώρα ο κύριος Καραθανασόπουλος, λέει ότι από το κέρατο ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτή την πρόταση. Εμείς ήρθαμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα με τη δική μας πρόταση, η οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να την ακούσει. Που είναι ολοκληρωμένη. Δεν είναι αποσπασματική. Όπως μας την είπατε. Και τελειώνοντας, λέω το εξής. Πρέπει να κλείσουμε. Και τελειώνοντας, βέβαια, λέω το εξής. Ότι βεβαίως είναι αποσπασματική ρύθμιση. Εδώ πρέπει να υπάρξουν συνολικότερες ανατροπές, ριζικές ανατροπές, για να μπορέσουν τα πράγματα. Βάζετε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, κύριε Καραθανασόπουλε. Με βάση την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος των καπιταλιστών. Κύριε Κεφαλογιάννη.
Πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Μην μιλήσουμε τώρα για λιγνίτη και τεχνικά ζητήματα. Δεν είναι τεχνικά ζητήματα. Όταν θα μπει ο ιδιώτης μέσα και η ΔΕΗ θα αποτιμά πραγματικά το κόστος που βγάζει την κιλοβατόρα, όπως και ο ιδιώτης, έχοντας όλα τα στοιχεία μέσα. Λέει το κομμουνιστικό. Υπάρχει εγγυημένη ημερήσια χονδρεμπορική τιμή που καθορίζει το λιανικό τιμολόγιο. Ένα. Δεύτερον, από τη στιγμή που θα υπάρχει ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και χρηματιστήριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πολύ καλά πόσο θα αυξηθούν τα ηλεκτρικό τιμολόγιο. Και θα αυξηθεί για τα λαϊκά νοικοκυριά. Κοιτάξτε, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν μπορεί να βάζετε δύο καρπούς για όταν υπάρχει ανταγωνισμός. Το τρίτον που έχει δίκιο ο κύριος Καραθανασόπουλος είναι ότι υπάρχει με την πράσινη ενέργεια ακριβή για την Ελλάδα τιμή. Δηλαδή, δεν θα διαμορφώσει την τιμή για να πάμε στα μονοπόλια. Δηλαδή, αν η ΔΕΗ πουληθεί 600 εκατομμύρια για να μπουν μέσα στα ταμεία της για να κάνει τις επενδύσεις και να αποπληρώσει τα χρέη της, αυτό γίνεται διότι το κράτος μεριμνά να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κύριε Χιδάκη, αποτελεί πρόκληση να σας πιάνει ο πόλος για τα συμφέροντα των εργαζομένων όταν έχετε ψηφίσει νόμους που αφαιρούν εργασιακά και ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα που μειώνουν, που μειώνουν την τιμή της εργατικής δύναμης. Κύριε Χιδάκη, θέλω να λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα. Θέλω να πω στον κύριο Χιδάκη, θα συμφωνήσεις ένα πράγμα μαζί μου ότι δεν μπορεί το 10 100% των εργαζομένων των 10 να είναι συνδικαλιστές που δεν δουλεύουν. Γιατί αυτό γινόταν στην Ολυμπιακή, αυτό γινόταν στο ΟΤΕ και πολύ φοβάμαι ότι εμπονείς ισχύει το ίδιο και στη ΔΕΗ. Είναι δικά σας παιδιά αυτά και δεν μπορεί να τα χρεώνετε στο κουκό. Είναι δικά σας παιδιά αυτά. 75 άνθρωποι δεν δουλεύουν στην ΑΔΔΗ. Για να μπορείτε να ελέγχετε, να χειραγωγείτε και να εκφυλίζετε στο τέλος το συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι, για να συνοηθούμε. Δεν μου επιτρέπετε να τον αριθμό των 120 βουλευτών που θέλει ο Τσίπρας για να πάει σε δημοψήφισμα. Γίνονται κάποιες κινήσεις από ό,τι είδαμε. Ας πούμε, κάτσανε σε ένα τραπέζι όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, από ό,τι καταλάβαμε πάντως από τον κύριο Καραθανασόπουλο, δεν είναι διατεθειμένο να πάει. Αν ισχύει έτσι όπως το λέει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Αυτή ήταν και η απάντηση και με δελτίο τύπου σήμερα που έδωσε ο κύριος Κουτσούμπας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Αυτό απάντησε ότι δεν μπορούμε. Κύριε Καραθανασόπουλο, ήταν ξεκάθαρη. Δεν χρειάζεται. Άρα το Κουκουέ ζητάει να αλλάξουν οι νόμοι όλοι από το 1995 έως σήμερα. Το μάξιμο, με ένα μαξιμαλισμό, δεν θα γίνει τίποτε. Θα ζητήσει, θα πει δηλαδή, αλλά το Κουκουέ, ότι εγώ ζητάω τον μικρότερο κακού. Σας παρακαλώ, η λογική του μικρότερου κακού μας έχει οδηγήσει στα μεγάλα κακά που πιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική δεν είναι η τέχνη του να ζητάς το μάξιμο και να μην κάνεις τίποτα. Είναι η τέχνη του να ζητάς αυτό που μπορεί να γίνει και να το κερδίσεις. Και να βλέπεις ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός και όχι να σκιαμαχείς. Με εντάξει, αυτά που λέτε είναι ωραία, είναι στο Δον Κιχώτη τα έχετε διαβάσει, εντάξει σωστά είναι. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μια χώρα γονατισμένη, ένα λαό που υποφέρει και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι ποιος μας, βήμα-βήμα, ούτε εγώ ούτε εσείς. Που αλλά αφήστε. Μα τώρα εντάξει, φταίει. Τώρα αυτά είναι με μια συζήτηση θεολογία τώρα. Δεν εντοπίζει την αιτία, δεν μπορεί και να το θεραπεύσει το πρόβλημα. Είστε βουλευτής, είστε πολιτικός, κάνετε μια δουλειά. Άρα έχετε και μια αίσθηση και του πόνου των λαϊκών τάξεων και τα πρακτικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Εδώ λέμε το εξής τώρα, ότι υπάρχει μια μαζική εκποίηση δημόσιας περιουσίας για τους X λόγους. Άλλοτε επικαλούνται μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ότι πρέπει να πληρώσουν το τοκοχρεωλήσιο, άλλοτε είναι προαπαιτούμενα τα οποία έχουν μπει δολίως μέσα στις μνημονιακές υποχρεώσεις. Ο κύριος Καραλευτέρης, που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος της ΔΕΗ, λέει αυτό το πράγμα. Ότι δεν μπορούσαν να βάλουν άλλα προαπαιτούμενα που ήταν υποχρεωμένη η ελληνική κυβέρνηση και φόρτωσε τη ΔΕΗ. Την έκανε προαπαιτούμενο. Για να πουληθεί σε ανθρώπους που δεν είχαν κάνει ποτέ καμία επένδυση, καμία παραγωγική επένδυση στην ενέργεια. Στους τομείς αυτούς που πουλούνται τώρα. Και πουλιέται εθνικός πλούτος. Ατέλειωτος εθνικός πλούτος. Λοιπόν. Ένα από τα εφαλτήρια που θα μπορούσαμε να κάνουμε ανάκαμψη σαν χώρα. Είμαστε μια κατεστραμμένη χώρα. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι. Πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω. Μόνο το πολιτικό. Δεν έχω χρόνο καθόλου. Μια κουβέντα. Το πολιτικό μέρος. Θέλω να καταγγείλω τον κύριο Χατζή. Το πολιτικό μέρος που βλέπουμε τώρα είναι ότι σε θερινά τμήματα. Ναι. Σε θερινά τμήματα, ωραίος, με επιλεγμένες αντιπροσωπεύσεις βουλευτών, ναι. Περνούν νόμοι οι οποίοι θα ορίσουν
το μέλλον και της εθνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Είναι μια φράση, είναι μια πρακτική που δεν τιμά την ελληνική δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Η αντιπολίτευση προφανώς προσπαθεί αυτό να το εκμεταλλευτεί.